Μια ιστορία η οποία καθήλωσε και συγκίνησε εκατοντάδες χιλιάδες φίλους του κινηματογράφου στην Ελλάδα. Λίγους μήνες μετά την πρωτοφανή επιτυχία σε ελληνικές αίθουσες, η ταινία «Αν» του Χριστόφορου Παπακαλιάτη έκανε επίσημη πρεμιέρα στη Νέα Υόρκη και συγκεκριμένα στο Museum of Moving Images της Αστόρια. Είναι ιδιαίτερη χαρά μου, είναι μοναδική εμπειρία όλο αυτό που συμβαίνει με την ταινία για μένα και είμαι πολύ συγκινημένος που είμαι εδώ στη Νέα Υόρκη και σε μια αίθουσα η οποία είναι γεμάτη ανθρώπους που αγαπάνε πάρα πολύ τη χώρα. As you can see behind me, all these people here, I'm very thrilled. Very thrilled to be showing this movie that broke box office records in Greece, nearly 700,000 tickets, and it's still selling more because of the open air theaters now for the summer. Για μένα, ό,τι βγαίνει από την Ελλάδα είναι θρίαμβος. Okay. Εύχομαι στον Χριστόφορο Παπακαλιάτη ότι το καλύτερο και η ταινία του αυτή να μην πάει μόνο στην Αμερική, να πάει σε όλο τον κόσμο. Ο Χριστόφορος Παπακαλιάτης θεωρείται από τους πλέον ταλαντούχους ηθοποιούς, σεναριογράφους και σκηνοθέτες στην Ελλάδα. Οι τηλεοπτικές του σειρές έχουν σημειώσει μεγάλες επιτυχίες και όπως ήταν φυσικό, οι προσδοκίες για την ταινία ήταν υψηλές. Δεν πρόλαβα να τη δω στην Ελλάδα. Έτυχε να είμαι εδώ και με πολύ χαρά θα τη δω εδώ πέρα. Πολύ περήφανη ως Ελληνίδα και ως και φίλη του Χριστόφορου. Έχω ακούσει διάφορα για τις σειρές του, αλλά δεν τις έχω δει. Αλλά θέλω πολύ να δω την ταινία, θέλω να δω πώς θα είναι. Ο κύριος Παπακαλιάτης είναι ένα θεμάσιο ηθοποιός. Μ' αρέσει πάρα πολύ τα έργα του. Το πρώτο έργο που είχα δει ήταν δύο μέρες μόνο και είμαστε πολύ ευχαριστημένοι. Το έχω με καλή επιτυχία και νιώθω πάρα πάρα πολύ περήφανη που ο φίλος μου ο Χριστόφορος έχει καταφέρει και έχει βγει εκτός των ελληνικών συνόρων και θεωρώ ότι αυτό είναι μόνο η αρχή. Είναι μια ιστορία με την οποία μπορεί να ταυτιστεί πολύ κόσμος. Να ταυτιστεί ο καθένας με αυτό που βλέπει. Αυτό νομίζω ότι από ό,τι εγώ τουλάχιστον μπορώ να καταλάβω όσο αντικειμενικός είμαι. Από αυτά που μου λέει ο κόσμος γύρω, είναι ότι ο καθένας ταυτίζεται με τους ήρωες. Εσείς ταυτιστήκατε με τον ήρωά σας πρώτον? Εγώ δεν ταυτίστηκα απλά. Εμένα από μέσα μου βγήκε, οπότε ναι. Η ταινία παρουσιάζει δύο διαφορετικές εκδοχές της ίδιας ιστορίας. Πρωταγωνιστής είναι ο Δημήτρης, τον οποίο υποδύεται ο Χριστόφορος Παπακαλιάτης. Ένα βράδυ βρίσκεται στο δίλημα αν θα πρέπει ή όχι να βγάλει βόλτα το σκύλο του. Και το σενάριο παρακολουθεί τη ζωή του όπως εξελίχθηκε και στις δύο περιπτώσεις. Με επίκεντρο την γνωριμία του με τη γυναίκα της ζωής του. Στη ζωή σας σκέφτεστε τι θα γινόταν αν ή πιστεύετε ότι με το αν δεν γράφετε ιστορία? Ό,τι και να πιστεύουμε, νομίζω ότι ο καθένας μας το έχει σκεφτεί εκατομμύρια φορές. Κακά τα ψέματα, συνέχεια λέμε τι θα γινόταν αν. George, tell us how you feel about this film. Well, it's a really unique film and it's something that we're able to show now outside of the film festival because we will have it back in the fall. And there's no question people are going to love this movie. He's obviously a big star. He looks great on camera, and it's a philosophical film, and people are really going to be moved by the story. Has this film changed your opinion about what's going on with the Greek crisis? I think what's interesting about it is I think it really asks a lot of questions about of Greeks to kind of rethink the way they were before the crisis and where they want to go from here after the crisis. And so a lot of questions are asked in this movie. But, you know, I'm not there and I'm not living through that, so it's hard for me to say. But I think he's asking the questions, which is great. What are your thoughts about him as an actor, director, and writer all in one? Well, it's his first film. And, you know, he's a big star in Greece and theater and TV and now movies. And there's more to come from this guy. And he looks great on camera. And he's, you know, people are going to love him in this film. And, you know, I love this movie. And I think it's something I haven't seen coming out of Greece in a long time. But just how did it feel to be here today? I'm really happy to be here. It was, it's a little detour out of Manhattan. I'm very happy to come to Astoria, as always. Are you looking forward to seeing this film? I can't wait. I heard it's really great. Tell us some of your experiences while traveling in Greece. What are your favorite parts of Greece? For me, my favorite is Athens because that's where all my friends are. And, you know, it's about my friends. Of course, the islands are great, but without my friends, it's nothing. So I love to go back and forth to Athens whenever I can. We came here to see the movie On by Christoffer Papagiatti. We're very fond of his work. We used to see Destina all the time, and we're looking forward to seeing it. It's a great cinematic piece, and we're really looking forward to seeing it today. Σκέφτεστε μια συνέχεια στο κινηματογράφο?
Ναι, τώρα είμαι στη φάση προετοιμασίας της, μάλλον γραψίματος του σεναρίου για την επόμενη ταινία.